δημοφιλέστερος προορισμός για το τρίαθλο, αφού στο νησί βρέθηκαν φέτος 400 αθλητές από 17 χώρες και περισσότερο από 1.500 επισκέπτες. Επίπονο αγώνισμα για αυτούς που μπορούν να το κάνουν, όχι για μας πάντως σίγουρα. Δράση, αδρεναλίνη, συγκίνηση, επιβράβευση. Στιγμές μοναδικές που μόνο μέσα από τον αθλητισμό μπορεί κανείς να ζήσει. Στιγμές από το φετινό σπέταγλο που φιλοξενήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο εκπληκτικό και απαράμιλης ομορφιάς νησί των Σπετσών. Αθλητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού απόλαυσαν τις διαδρομές του αγώνα στην κολύμβηση, την ποδηλασία και το τρέξιμο, γεμίζοντας από ενέργεια, εικόνες και συναισθήματα. Παιδιά, αυτό που έζησα φέτος στα 59 μου χρόνια στις Σπέτσες δεν το έχω ξαναζήσει στην Ελλάδα. Δείχνει και σηματοδοτεί μια νέα εποχή. Ο κόσμος πλέον ευχαριστιέται τον αθλητισμό. Τα ποσοστά αθλουμένων έχουν αυξηθεί σημαντικά. 400 τριαθλητές, 200 ποδηλάτες και περισσότεροι από 1.500 επισκέπτες βρέθηκαν στο νησί της Βομπουλίνας, καθιερώνοντας με τον τρόπο αυτό τη συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση ως τη δημοφιλέστερη στην Ελλάδα. Η οργάνωση ήταν και πέρυσι και φέτος άψογη. Οι εθελοντές πάρα πολύ καλοί. Ήρθα για να στηρίξω πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια. Είμαι μέλος του αθλητισμού, θεωρώ τον εαυτό μου αθλητή. Πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες διοργανώσεις από πλευράς κόσμου, προσέλευσης και οργανωτικής επιτροπής, γιατί έχω τρέξει σε αρκετούς αγώνες και στο εξωτερικό. Νικητής στο σπέταθλον σπίτι στους άνδρες ήταν ο Γρηγόρης Σουβατζόγλου και στις γυναίκες η Ντενής Δημάκη. Στο Endurance πρώτη τερμάτισαν ο Γρηγόρης Κουλαρίκης και η Γιώτα Χαπούπη, ενώ στον ποδηλατικό γύρο του νησιού, τον οποίο άνοιξε ο πρωταθλητής ποδηλασίας Γιάννης Ταμουρίδης, πρώτη ήταν ο Γρηγόρης Σουβατζόγλου και η Έλληνα Κλαπανάρα. Ελπίζω να γίνει θεσμός, γιατί όπως βλέπετε αυξάνονται όλο οι συμμετοχές και τον απολαύσαμε όλοι, πιστεύω, σήμερα και οι αθλητές και οι θεατές. Ψυχή της διοργάνωσης, η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Μαρίνα Κουταρέλη, που μαζί με την Ομοσπονδία του Τριάθλου κατάφερε να χαρίσουν ένα ξέχαστο τριήμερο σε συμμετέχοντες και επισκέπτες. Είχαμε πάνω από 450 αθλητές, ένα πολύ μεγάλο νούμερο και ο μεγαλύτερος αγώνας τριάθλου στην Ελλάδα, από 17 διαφορετικές χώρες, 4 εθνικές ομάδες και όλα αυτά με μότο το EFA αγωνίζεται, νίκη είναι συμμετοχή, to win is to participate. Μεγαλύτερη συμμετοχή, από υπερδιπλάσια από πέρσι, εξαιρετικός αγώνας. Έχουν όλες οι ατέλειες μπορεί να βρει σε μια πρώτη διοργάνωση είχαν καλυφθεί. Η αυλαία του σπέταθλου μπορεί να έπεσε, όμως άπαντες έδωσαν και πάλι ραντεβού τον Οκτώβρη για το Σπέτσες Mini Marathon. Υπάρχει ενόργανη γυμναστική στην Νέριτ.